θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στην παλιά Εθνική Οδό στο ύψος του Καρτερού. Η Μέρη Καριωτάκη έχει περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς, Μέρη, μετράμε έναν ακόμη νεκρό. Έναν ακόμη νεκρό, ο οποίος ήταν νέος άνθρωπος. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ακόμα μια μαύρη μέρα για την Κρήτη, ακόμα μια μαύρη μέρα για το Ηράκλειο. Ένα αγόρι 20 ετών έχασε τη ζωή του σε ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο. Σημειώθηκε αυτή τη φορά εδώ κοντά μας, στον Καρτερό, στο ύψος περίπου της εκκλησίας του Αϊγιάννη, στην παλιά Εθνική, στην περιοχή του Καρτερού. Μια τραγωδία πραγματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, ήταν δύο άτομα τα οποία πέβαιναν σε μία μηχανή, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το όχημα, το δίκυκλο στο οποίο πέβαιναν τα δύο νεαρά άτομα να εξετράπει τις πορείες του. Τώρα τα πώς και τα γιατί μένει να μας τα διερευνήσει η τροχαία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πως αυτή η εκτροπή είχε συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού άνδρα. Φυσικά στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τα δύο νεαρά άτομα. Δυστυχώς για τον 20χρονο ήταν πολύ αργά, καθώς είχε ήδη αφήσει, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ο έτερος συνεπιβάτης έχει μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, είναι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και βεβαίως εκεί του παρέχονται όλες οι απαραίτητες βοήθειες προκειμένου τουλάχιστον εκείνος να μην αντιμετωπίσει κάποιο κίνδυνο με τη ζωή του. Μέρη, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Στον επίμαχο δρόμο που σημειώθηκε το επίμαχο μοιραίο συμβάν βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μπαντινάκη, η οποία θα μας δώσει εικόνα και θα μας πει περισσότερα αναφορικά με το τι προηγήθηκε. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην Παλαιά Εθνική, στην περιοχή του Καρτερού, όπου εδώ σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγο με θύμα έναν 20χρονο ελληνικής υπηκότητας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες προσέκρουσε στο τοιχείο, στις μπάρες και έπεσε στην άσφαλτο νεκρός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε ακόμη ένας νέος, ένας 18χρονος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του. Κατερίνα, μόλις σημειώθηκε το 56ο τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Κρήτης, μια ιστορία που όπως φαίνεται δεν μπορεί να μπει μια τελεία. Συνεχώς εντοπίζονται νέα τροχαία δυστυχήματα, χάνονται νέα παιδιά και όπως μπορείτε να δείτε, ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι άδειος, ωστόσο μέχρι και πριν από λίγο η τροχαία βρισκόταν εδώ, ενώ τα αίτια του τροχαίου, Κατερίνα, θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Δυστυχώς, μιλάμε για το 56ο νεκρό, έναν νέο άνθρωπο μόλις 21 ετών. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ.